Τις πρώτες καλές ευκαιρίες στο παιχνίδι, στο τρίτο λεπτό το σούτα τον Μανατίδη μπαλ out, έβδομο λεπτό η σέντρα από τον Τζορτζόπουλο, η κεφαλιά από τον Αλεξανδρή, η απόκρουση από τον Ατματζίδη. Μετά η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά, ο Λάκης στο σούτ, η μπάλα έξω από το τέρμα του, το Χούρογλου στο 9ο λεπτό, στο 19ο ο Ζάχοβιτς προσπαθεί για το σούτ, με κόντρα η μπάλα φτάνει στον Αλεξανδρή. Αμέσως στο σούτ συγκίνηση, αποκρούει ασθενός ο Ατματζίδης και μακριά από τους αμυντικούς. 25ο λεπτό, η μπαλιά από τον Τζόρτζεβιτς στον Ζάχοβιτς, η μπάλα από το άλλο δοκάρι βγαίνει out και δέστε αυτή τη φάση. Στο 33ο λεπτό, πόσο κάτω παίρνει την μπάλα ο Λάκης από τη μεσαία γραμμή, βρίσκει κενό χώρο, κερδίζει και μία κόντρα, ατομική ενέργεια απέναντι στον Τοχούρογλου, τονικά 0-1, η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ στο 33ο λεπτό και ξανά από μια άλλη γωνία το τελείωμα της εξαιρετικής φάσης με σκόρερ τον Βασίλη Λάκη. Στο 40ο λεπτό, Μαυρογιανίδης, η μπαλιά φτάνει στον Ζάχοβιτς, το τακουνάκι πάνω στη γραμμή διώχνει ο Καψής και δύο λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο από τον Λάκη, η μπάλα θα φτάσει στον Νικολαίδη, ελευθερώνεται το σούτ, η μπάλα σταματά στα χέρια του Χούρογλου. Δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός είναι πάλι επιθετικός. Ο Ατματζίδης δεν βρίσκει μπάλα στην έξοδο από τον Γκόγκιτς, η κεφαλιά από τον Γιανακόπουλο στο δοκάρι. Και 75ο λεπτό από τον Μαυρογεννίδη, η μπάλα φτάνει στον Αλεξανδρή με κεφαλιά ψαράκι. Τελικό Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-1. Ενώ θα ξαναδείτε την ωραία ενέργεια από τον Μαυρογεννίδη, η κεφαλιά από τον Αλεξανδρή, η μπάλα στα δίχτυα. Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ένα πέμπτο τον Πέτκοφ που είναι σε αντικανονική απόσταση. Ο Μανατίδης κάνει το σούτ, η μπάλα κοντά στα δοκάρια του Ατματζίδη, τα πρώτα αχ από την κερκίδα. Ο Ζάχοβιτς, καλά μέχρι εδώ για τον Ολυμπιακό, γυρίζει μια πολύ επικίνδυνη σέντρα Τζορτζόπουλος, κεφαλιά απόκρουση από τον Ατματζίδη. Ο Ολυμπιακός επιμένει με Γιανακόπουλο και Μαυρογεννίδη. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην βραδιά, γυρίζει ο Ζάχοβιτς, out στο 7. Για τον Ζάχοβιτς, πολύ ωραία στα νότα της αμυντικής διάταξης της ΑΕΚ. Τώρα ο Κωνσταντόπουλος κλείνει τον Σλοβαίνο, ο οποίος όμως βλέπει το τέρμα του Ατματζίδη και ο Ατματζίδη στο δεύτερο σουτ. Η επέμβαση από τον Ατματζίδη στο 19. Ποιος έβγαλε για τον Τζορτζόπουλο με την ωραία σέντρα, τη δοκιμάζει με το δεξί αυτή τη φορά. Για φαλιά του Ζάχοβιτς, πολύ επικίνδυνη, out στο 21. Είχε με φόρο στην κόντρα επίθεση. Δεν την αξιοποίησε, επιμένει όμως με τον Τζόρτζεβιτς. Και τώρα τον Ζάχοβιτς απέναντι από τον Ατματζίδη, μπάλα στην απέναντι γωνία, out στο 25. Ο Πέτκοφ τώρα έδωσε πίσω για να βγει η αντεπίθεση της ΑΕΚ, να ξεκινήσει μάλλον με τον Λάκη. Ο Λάκης κάνει μόνος του την προσπάθεια, φεύγει απέναντι από τον Χούρογλου. Είναι πολύ καλή ατομική ενέργεια και ένα μεγαλειώδες γκολ από τον Βασίλη Λάκη στο 32. Τώρα πια μέσα στην περιοχή με τον Δέλα γυρίζει το τακουνάκι από τον Ζάχοβιτς και πάνω στη γραμμή ο Καυτσής. Ο Ολυμπιακός αγγίζει την ισοφάριση, αλλά δεν την καταφέρνει στο 41. Ο Λάκης γυρίζει, ο Νικολαίδης πολύ ωραία ενέργεια κάνει και το σούτ αλλά πάνω στον Χούρογλου στο 45. Ο Νικολαίδης γύρισε πάρα πολύ ωραία. Τζόρτζεβιτς τώρα γεμίζει καταμέτωπον, αυτές είναι παλιές που συνήθως ευνοούν τους αμυνόμενους, αλλά εδώ ο Ολυμπιακός αγγίζει την ισοφάριση με την κεφαλιά του Γιανακόπουλου στο δοκάρι στο 55. Ολυμπιακός με πολλούς παίκτες για ακόμη μια φορά στην επίθεση. Η μπάλα περνάει, κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1 από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Για ακόμη μια φορά κάνει αυτό που κάνει πάντα εδώ και πολλά χρόνια στο επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται. Βγαίνει από το πουθενά, πάνω που αρχίζεις να αναρωτιέσαι αν παίζεις το παιχνίδι, και όμως όταν μπαίνει γκολ είναι αυτός που έχει τελειώσει τη φάση. Στο 75 λοιπόν, 20 λεπτά μετά το δοκάρι, κεφαλιά δοκάρι του Γιανακόπουλου, ο Αλεξανδρής φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Η μπάλα περνάει στα νότα του Καψί.